Πρεμιέρα στο Μαρτινέγκο για Εργοτέλη και Μοίρες στην Α1 κατηγορία, παρουσία και του πρόεδρου της ΕΠΣ Νίκου Τζόρτζογλου, αλλά και αρκετών φίλων του ποδοσφαίρου για ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Οι Μοίρες είχαν την περιοχή στα πρώτα λεπτά και την μετουσίωσαν σε γκολ στο 25ο λεπτό όταν ο Γιώργος Χατζάκης, σε φάση διαρκείας στα καρέ των γηπεδούχων, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 0-1 για την ομάδα του. Μετά το ημίωρο, ο Εργοτέλης ανέβασε στροφές. Και στο 36, ο Τσαμαντιώτης εκτέλεσε κόρνερ με τον Ντάνιελ Ντίσα στο πρώτο δοκάρι να νικά την άμυνα των Μοιρών και να ισοφαρίζει με κεφαλιά σε 1-1. Αυτό το γκολ έδωσε όθηση στον Εργοτέλη για να ψάξει την ανατροπή και πριν πηγεί στο πρώτο ημίχρονο, πάλι από εκτέλεση κόρνερ, ο κορνάρος ήταν εκείνος που έδωσε προβάδισμα 2-1 στον Εργοτέλη και ξεσήκωσε στην κερκίδα τους φίλους των κίτρινων μαυρών. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Εργοτέλης είχε καλή παρουσία και μετά από αρκετές ευκαιρίες, ολοκλήρωσε την νικηφόρα πρεμιέρα στο Μαρτινέγκο με το τρίτο γκολ που σημείωσε ο Κατσούρη στο 88 λεπτό.